Χριστό, αδερφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 964 από το Δέλτα κεφάλαιο και το 31 εδάφιο. Δέλτα 31, σελίδα 964. Μετά δε την δέησιν αυτών, εισήστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντος Πνεύματος Αγίου και λάλουν το Λόγο του Θεού μετά παρησίας. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή το μία και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων, αλλά είχαν τα πάντα κοινά και μεταδυνάμεως μεγάλης. Απέδιδαν οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς, επειδή ουδέ ήτο της μεταξύ αυτών ενδεείς. Διότι όσοι ήσαν κτήτορες αγρών ή οικειών, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διεμοιράζετο εις έκαστον κατά την χρίαν την οποίαν είχεν, και ο Ιωσής επωνομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι Υιός Παρηγορίας, Λεβίτης Κύπριος το γένος, έχων αγρών επόλυσε και έφερε τα χρήματα και έθεσεν εις τους πόδας των Αποστόλων. Άνθρωπος δε της Ανανίας το όνομα, μετά της γυναικός αυτού σαφήρισε πώλησε κτήμα και κράτησεν από τη στιγμή σε γνώση και της γυναικός αυτού και φέρον μέρος τι έθεσεν εις τους πόδας των Αποστόλων. Είπε δε ο Πέτρος Ανανία, διατί εγέμισεν ο Σατανάς την καρδία σου ώστε να ψευστείς το Πνεύμα το Άγιον και να κρατήσεις από τη στιγμή του αγρού, ενώ έμενε δεν είναι το σου. Και αφού επολύθη δεν είναι το εν τη εξουσία σου. Διατί έβαλες εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο, δεν εψεύσεις στους ανθρώπους αλλά εις τον Θεόν. Ενώ δε οίκουσεν ο Ανανίας τους λόγους τούτους, έπεσεν και εξεψύχησε και επέπεσε φόβος μέγας επί πάντα σου ακούοντας ταύτα. Και σηκωθέντες δε οι νεότεροι ετήληξαν αυτόν και εκβαλώντες έθαψαν. Μετά δε περίπου 3 ώρες εισήλθε η γηνή αυτού με μη εξεύρουσα το γεγονός. Και απεκρίθη προς αυτήν ο Πέτρος, υπέμει δια τόσον πωλήσατε τον αγρόν. Και εκείνη είπε ναι δια τόσο. Και ο Πέτρος είπε προς αυτήν, δια τι συμφωνήσατε να πειράξετε το Πνεύμα του Κυρίου? Ιδού εις την θύραν υπόδες των θαψάντων των άνδρα σου και θέλου συνεκβάλλει και σε. Και έπεσε παρευθύς στους πόδας αυτού και ξεψύχησε. Εις ελθόντες δε είναι ανίσκη, έβρον αυτή νεκράν και εκβαλώντες έθαψαν πλησίον του ανδρός αυτής. Και επέπεσεν φόβος μέγας εφόλην την εκκλησίαν και επί πάντα σου ακούοντας ταύτα. Πολλά δε σημεία και τέρατα εγίνοντο εν το λαό δια των χειρών των Αποστόλων και σαν ομαθωμαδών άπαντες εν τη στοά του Σολομώντος. Εκδέτον λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί σε αυτούς. Ο λαός όμως σε μεγάλινεν αυτούς και προσετίθεντο μάλλον πιστεύονται στον Κύριον πλήθη ανδρώντε και γυναικών, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επικλινών και κραβάτων δια να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχουμένου τεινά εξ αυτών. Συνήρχε το δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες αμήν. Έφτασε λοιπόν στο πλήρες η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, στο τέλειο θα έλεγα, στο μοναδικό που δεν ξανάγινε, όπου αφενός μεν προστίθοντο πιστεύοντες στον Κύριο μέσα στην Εκκλησία πλήθη ανδρών και γυναικών, αλλά και ο Κύριος άνοιξε τους καταράκτες του ουρανού και έριξε επάνω στην Εκκλησία εκείνη την τέλεια, την μοναδική, την ύμφη του Χριστού, την αψεγάδιαστη, τη χωρίς λάθη. Άνοιξε τους καταράκτες του ουρανού και έστειλε χαρίσματα που δεν έχουν ξαναφανεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Ούτε ο Χριστός Ιησούς, ο άνθρωπος επί της γης, δεν έκανε τέτοια
καθώς άλλωστε είχε προφητεύσει λέγοντας ο Ιησούς, εσείς θα κάνετε πολύ περισσότερα από όσα εγώ κάνω. Τέτοια δεν συνέβησαν ποτέ, δηλαδή να φέρνουν εκ του πλήθους των πιστευόντων στας πλατείας, γιατί δεν χόρεγαν πουθενά αλλού, ασθενείς να θέτουν πάνω στα κρεβάτια, και η σκιά του Πέτρου, καθώς περπάταγε ο Πέτρος, με τη σκιά του να θεραπεύονταν άπαντες. Αυτό είναι το έργο του Θεού που έκανε τότε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όμως για να φτάσει μέχρι εκεί υπάρχει μια ιστορία. Υπάρχει ένα έργο που το έκανε ο Χριστός. Όλα ξεκίνησαν την ημέρα της Πεντηκοστής. Συνεχίστηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Πίστεψαν πολλοί. Με μεγάλη δύναμη απέδιδαν οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Ήρθε διωγμός, όχι μεγάλος καταρχάς, και η Εκκλησία συνάχθηκε, προσευχήθηκε και ζήτησαν όχι να τους φυλάξει ο Θεός, αλλά να δώσει πιο πολύ δύναμη στους δούλους του για να κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και μπροστά σε αυτή την προσευχή, τη μοναδική, δεν είχε ενδιαφέρον ανθρώπινο, φύλαξε μας δίνουνε, αλλά είχε πόθο ουράνιο, δόξασε το όνομά σου. Ο Κύριος έστειλε με δύναμη το Πνεύμα το Άγιο και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Γέμισε την καρδιά του το Πνεύμα το Άγιο με την αγάπη του Θεού. Χάρις μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς, γιατί δεν υπήρχε ανάμεσά τους ούτε ένας ενδεής. Το ξαναδιαβάζω. Και χάρις μεγάλη το επιπάντα σε αυτούς, επειδή ουδέ ή το τις μεταξύ αυτών ενδεής. Δηλαδή φρόντιζαν τους ελάχιστους αδελφούς τους με την αγάπη που ο Θεός είχε βάλει στην καρδιά τους από την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, ώστε θεωρούσαν τα πάντα κοινά. Δεν είχε κανείς τίποτα που να το θεωρεί δικό του, και πουλούσαν ακόμη και τα υπάρχοντά τους, γιατί αυτό ήταν και εντολή του Χριστού. Πουλήσατε τα υπάρχοντά σας και δώστε στους φτωχούς, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν έρθει δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αν η Εκκλησία δεν γίνει όπως ήταν τότε αυτή. Όμως υπάρχει μια σοβαρότατη έλλειψη για να φτάσουμε στο τέλειο, στο πλήρες, στη δόξα του Θεού. Στο γεγραμμένο η δόξα του οίκου αυτού θα είναι μεγαλύτερη από όλες. Και αυτή η έλλειψη ήταν ο φόβος του Θεού, ο αληθινός φόβος του Θεού. Και ο Θεός έχει σχέδια αγαθά για να χαρίσει στην Εκκλησία τον αληθινό φόβο του Θεού. Και η ευκαιρία στο Θεό δόθηκε από δύο πονηρούς ανθρώπους, τον Ανανία και τη Σαπφύρα, οι οποίοι βλέποντας να απολαμβάνουν οι χριστιανοί την αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας, σκέφτηκαν ότι είναι μια ευκαιρία να το εκμεταλλευτούν αυτό. Και όποιος θέλει να εκμεταλλευτεί την Εκκλησία κάνει πολύ σοβαρό λάθος, τραγικό λάθος. Θέλησαν να εκμεταλλευτούν την αγάπη των αδελφών που δεν έχουν πονηριά, δεν έχουν κακία. Είχαν ένα χωράφι, το πούλησαν, κράτησαν κάποια λεφτά και τα άλλα πήγαν σαν καλοί χριστιανοί και λένε το πουλήσαμε τόσο, πάρτα. Για να είναι και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα ολόκληρη. Αυτό όμως ήταν η ευκαιρία στο Θεό για να δώσει στην Εκκλησία του αυτό που του έλειπε, που της έλειπε, τον αληθινό φόβο του Θεού.
Πλησιάζει ο Ανανίας μόνος του, δίνει τα χρήματα και λέει πούλησα το χωράφι μου, αυτά είναι όλα σαπίρα πάρτα. Ο Θεός δίνει διάκριση στον Πέτρο, τον γεμίζει με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν τα έλεγε ποτέ άνθρωπος αυτά που είπε ο Πέτρος, αν δεν τον είχε πλημμυρίσει ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που είναι πυρ καταναλύσκων. Και αποκαλύπτεται τώρα μέσα στην Εκκλησία ο Θεός πυρ καταναλύσκων. Και του λέει γιατί εγέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου ώστε να ψευστείς το Πνεύμα το Άγιο και να κρατήσεις από τις τιμής του αγρού, ενώ έμενε σε σένα δεν ήταν δικό σου. Και αφού επολύθηκε όλο το αντίτιμο δεν ήταν στην εξουσία σου. Γιατί έβαλες την καρδιά σου το πράγμα αυτό και είπες ψέματα, δεν εψεύσεις τους ανθρώπους εις το Θεό. Και εκείνη τη στιγμή έπεσε νεκρός. Φανταστείτε τι έγινε στην Εκκλησία εκείνη τη στιγμή. Φόβος Θεού, ο οποίος προήλθε από την αυστηρότητα του Θεού. Εμείς σήμερα θέλουμε να μας γεμίσει ο Θεός στην Εκκλησία μας με φόβο από τη Χριστότητά Του όμως. Αμήν. Από τη Χριστότητά Του. Δεν θέλουμε την αυστηρότητα στη ζωή μας, αλλά αν δεν υποταχθούμε στο Λόγο του Θεού, δεν κατανοήσουμε το Λόγο του Θεού, δεν ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, τότε θα γνωρίσουμε και την αυστηρότητα του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει. Νεκρός. Επέπεσε φόβος μέγας σε όλους που ήταν παρόντες και άκουαν. Γιατί δύο άνθρωποι, για την ώρα ο Ανανίας, με φαντασία σκεφτήκανε, με πονηριά σκεφτήκανε, με υποκρισία σκεφτήκανε, να κοροϊδέψουνε, ποιονε, το Θεό. Και αυτό που δεν θέλει ο Θεός δεν είναι το λάθος, δεν είναι, αλλά είναι το συνειδητό, τη συνειδητή πονηριά. Συνειδητά, ενσυνείδητα, με πονηριά θα ενεργήσω για να απολαύσω όλα αυτά που απολαμβάνουν και αυτοί. Κρίσεις Θεού. Φόβος μέγας επέπεσε επί πάντας τους ακούοντας αυτά και σηκωθέντε οι νεότεροι ετήληξαν τον Ανανία και βγήκαν έξω και τον έθαψαν. Δεν τελειώνει όμως εδώ. Ύστερα από τρεις ώρες εμφανίζεται και η Σαπφύρα, η γυναίκα του Ανανία, και δεν ήξερε τι είχε συμβεί. Ο Θεός το είχε κρύψει. Τώρα αδερφοί, καθαρίζει ο Χριστός την Εκκλησία Του και το εργαλείο είναι ο φόβος του Θεού. Να το πω αλλιώς. Τελειοποιεί ο Θεός την Εκκλησία Του και το εργαλείο είναι ο φόβος του Θεού. Να το πω και αλλιώς. Το εργαλείο για να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού στην Εκκλησία Του είναι ο φόβος του Θεού. Και να το πω και πιο προσωπικά, έτσι πως το έχω καταλάβει, πιστεύω ο Θεός μου δώσε να το καταλάβω, για να υπάρξει μεταμόρφωση στη ζωή του καθενός από μας, ιδιαίτερη, για να αλλάξει ο Θεός τα πάντα, για να κάνει ο Θεός νέα πράγματα τα δικά Του, ένα είναι το εργαλείο Του, ο φόβος του Θεού. Δεν είναι να φέρω εγώ να διδάξω σε σένα το φόβο του Θεού για να σε διορθώσω, δεν είναι έτσι. Ο Χριστός να μου δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψω σε μένα και σε σένα, και να με διδάξει ο Χριστός εμένα και εσένα, μόνο ο Χριστός, το φόβο του Θεού. Αλλά πρέπει να το εξητήσω. Όχι με επιπολαιότητα, ούτε με ανθρώπινους τρόπους και ανθρώπινα λόγια. Μόνο στο ταμείο μου, με το Λόγο του Θεού
και με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να με διδάξει ο Χριστός το φόβο του Θεού, να μου δώσει ο Χριστός το φόβο του Θεού, παρά μόνο αν το εξητήσω με επίγνωση μέσα στο ταμείο μου από τον ίδιον το Θεό, να έρθει να με πλημμυρίσει. Ναι, ο Θεός θα κάνει νέα πράγματα. Πριν λίγες μέρες, ενώ κοιμόμουνα, ήρθε ξαφνικά ο Κύριος και μου λέει: αρχίζουν νέα πράγματα που δεν τα έχεις ξαναδεί, δεν τα έχεις ξανακούσει. Και το εργαλείο είναι ο φόβος του Θεού. Αλλά να τον εξητήσουμε να μας χαριστεί. Νέα πράγματα στην οικογένειά σου, νέα πράγματα στα παιδιά σου, νέα πράγματα στη ζωή σου. Δεν μιλάω μόνο για την Εκκλησία σήμερα εγώ. Ο Θεός μιλάει όπως θέλει. Αλλά εγώ σήμερα, εγώ ο άνθρωπος, ο άθλιος, ο Γιώργος, μιλάω για την οικογένειά μου, για την οικογένειά σου, για τη ζωή σου, για τα παιδιά σου, για την πορεία σου. Νέα πράγματα, ένδοξα για να κάνει ο Θεός. Πήγαινε και εξήτησε με όλους την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια τον αληθινό φόβο του Θεού. Αυτό το λέω εγώ. Αλλά δόξα στο Θεό, το λέει και ο Λόγος του Θεού. Το τι θα κάνει ο Θεός είναι δική του δουλειά. Το τι θα κάνει με την ύμφη του ο Θεός είναι δική του δουλειά. Το τι θα κάνει με την ανθρωπότητα ο Θεός είναι δική του δουλειά. Εγώ θέλω να ξέρω και ζητάω το τι θα κάνει με μένα. Τι θα κάνεις με σένα, τι θα κάνει με σένα. Αλλά δεν μπορώ να στο διδάξω, ούτε κανείς να μου το διδάξει. Αυτό θα μας το διδάξει ο ίδιος ο Χριστός, μέσα στο ταμείο σου, μέσα εκεί που δεν θα είναι κανένας, εκεί που δεν θα υπάρχει κανένας άλλος, μόνο ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Το εργαλείο είναι ο φόβος του Θεού. Το εργαλείο είναι να μην κακολογείς. Το εργαλείο είναι να μην έχεις υποκρισία και δόλο. Το εργαλείο είναι να βλέπεις το κακό και να φεύγεις. Το εργαλείο είναι να πράττεις μόνο το αγαθό, με αγαθοσύνη. Το εργαλείο είναι να είσαι ειρηνοποιός, να ζητάς την ειρήνη του Θεού πρώτα στην καρδιά σου και ύστερα και στους εχθρούς σου, αλλά και στους φίλους σου, αλλά και στους αδερφούς σου. Αυτό είναι το εργαλείο, να το καταλάβουμε, να το εξητήσουμε και να μεταμορφώσουμε εμείς την προσευχή μας για να με μεταμορφώσει ο Θεός τη ζωή μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μην το ψάχνετε. Ένας είναι ο τρόπος που μεταμόρφωσε την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, που ήταν ένδοξη στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και την έκανε ένδοξη στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου: ο φόβος του Κυρίου. Επαναλαμβάνω, ο φόβος με αυστηρότητα. Δεν το θέλουμε. Ναι, δεν το θέλουμε. Ο φόβος με τη Χριστότητα του Κυρίου, με όλη μας την καρδιά τον επιθυμούμε. Και θα αρχίσουμε καθένας από τον εαυτό του. Όσο χρόνο και να είσαι, 5, 10, 20, 50, 80, 100, όποια και να είναι η ηλικία σου, χρειαζόμαστε να μας μεταμορφώσει ο Χριστός τη ζωή μας για να μας ετοιμάσει και να μας καταστήσει μέλη μιας εκκλησίας που θα είναι ένδοξη, αγία, τελεία, μιέχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων, που θα μεταμορφώσει τις οικογένειές μας από παιδιά τα οποία είναι χλιαρά, από παιδιά τα οποία είναι έξω, από παιδιά τα οποία είναι αδιάφορα, από παιδιά που είναι πιστά, να μας κάνει πιο πιστούς, να μας φέρει πιο κοντά του όλους, σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν μικρή εκκλησία που είμαστε. Ήρθε η γυναίκα η Σαπφύρα, δεν έχει καταλάβει τίποτα, και ο Απόστολος Πέτρος τη ρωτάει γιατί πρέπει να αποκαλυφθεί ενώπιον όλων των δυνάμεων. Πράγματι για τόσο πούλησε το χωράφι ο άνδρας σου? Βεβαίως δια τόσο. Πάει η κακία, πάει η υποκρισία, πάει, όλα ήρθαν απάνω της και έπεσε νεκρή. Και λέει η Γραφή, και επέπεσε εν φόβος μέγας, όχι μόνο τώρα στους ακούοντας, στους παρόντες, σε όλη την εκκλησία και σε όλους που άκουσαν αυτά. Έφυγε ο φόβος του Θεού από τους λιγοστούς παρόντες
και μεταφέρθηκε μέσα δια του Πνεύματος του Αγίου μέσα σε όλη την Εκκλησία και σε όλους τους ανθρώπους που άκουγαν αυτά. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Ο Θεός έκανε φοβερό έργο και άρχισαν τότε πολλά σημεία και τέρατα να γίνονται στο λαό δια των χειρών των Αποστόλων, και αυτός ο φόβος έφερε ενότητα, έβγαλε την κακία, τη ζήλια, το μίσος, το θυμό, την αγριάδα, όλα τα έβγαλε. Ποιος? Ο Άγιος Φόβος του Θεού, ο αληθινός Άγιος Φόβος του Θεού. Και έγιναν όλοι ομοθυμαδών στο ιερό και κανένας ξένος δεν τολμούσε να μπει μες στην Εκκλησία. Φόβος Θεού μέσα, φόβος Θεού έξω από την Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι μπέτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δίνετε. Είναι η δύναμη του Θεού, του αληθινού. Και ο λαός εμεγάλινεν αυτούς και προσετίθεντο περισσότερο πιστεύοντες εξαιτίας αυτού εις τον Κύριον πλήθη ανδρών και γυναικών. Πλήθη που δεν χώραγαν πια στις αίθουσες, στις οποιασδήποτε, στα σπίτια ή και στο ιερό. Με αποτέλεσμα έφερναν έξω στις πλατείες τους ασθενείς και έθεταν επικλινών και κρεβάτων για να περάσει και να επισκιάσει λίγο η σκιά του Πέτρου ερχομένου προς αυτόν, και έθερε ποδοντοάλπαντες. Αλληλούια. Αυτή είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Σκεφτείτε αδερφοί, ποια θα είναι η τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Να είμαστε μέσα αδερφοί. Όχι δίπλα. Όχι μακριά, ούτε κοντά. Μέσα στο Αγιαστήριον του Κυρίου. Αμήν. Δόξα να έχει ο Θεός και όποιος είναι για